στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και στη συνέχεια στα χρόνια που ήμουν φοιτητής μετά τη μεταπολίτευση. Και τότε είχαμε μετέλθει τέτοιων μέσων, είχαμε καταλάβει το Πολυτεχνείο για να πέσει η Χούντα και είχαμε καταλάβει και το Πολυτεχνείο για να φύγει ο Πρίτανης στον Τάγκ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κάναμε κινητοποιήσεις, αλλά δεν είχαμε ποτέ τη λογική να διαλύσουμε όργανα, δεν είχαμε ποτέ τη λογική του μπουλουκιού, διεκδικήσαμε φοιτητική συμμετοχή και την πετύχαμε και αυτά ήταν τα χρόνια τα τότε, επειδή με ρωτάτε. Χρησιμοποίησαν οι καθηγητές τους φοιτητές και τους φοιτητικούς συλλόγους. Μιλάτε με ένα πολιτικοποιημένο άτομο, παιδιώθεν. Σας ξέρω γι' αυτό, έτσι σας μιλάω. Ναι, άρα λοιπόν εγώ δεν έχω αλλεργία στις κινητοποιήσεις. Άρα λοιπόν, εγώ χαίρομαι που το λέτε αυτό. Δεν έχω αλλεργία στις κινητοποιήσεις και στη δημοκρατία. Αντιθέτως, πιστεύω ότι είναι ζωογόνος δύναμη της δημοκρατίας κινητοποιήσεις. Αφενός. Αφετέρου τώρα. Συνεδριάζει ένα πανεπιστημιακό όργανο. Μπαίνουν στη συνεδρίασή του όχι φοιτητές της συμμετοχής των φοιτητών, αλλά φοιτητές δίκη μπουλουκιού. Σας είπα απαράδεκτη συμπεριφορά τους. Εγώ σας είπα ότι μπορεί να είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Και αρχίζουν, διεκδικούν το διάλογο με αυτούς τους όρους. Μάλιστα. Λάθος τους. Απειλούν. Εν πάση περιπτώσει, τα άλλα όλα τα δείχνει η κάμερα. Δεν έχει νόημα να κάνω εγώ αναπαραγωγή. Εσείς αν είσαστε, θα είχατε την ίδια συμπεριφορά με τον κύριο Φορτσάκη, ο οποίος φωνάζει. Καταδικάζουμε την λειτουργία αυτή, τη συμπεριφορά αυτή. Επιμένουμε ως πολιτεία ότι δεν είναι σπίτι του καθενός και της καθεμιάς ο δημόσιος χώρος, αλλά είναι όλων των Ελλήνων και σωστό, των Ελληνίδων. Σωστό αυτό. Μήπως πρέπει να κάτσουμε λοιπόν σε ένα τραπέζι, να κάτσουν σε ένα τραπέζι καθηγητές. Όχι, ακούστε, μα δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Στηρίζουμε τον Πρίτανη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως ελληνική πολιτεία να αποδεχθούμε ότι στο πλαίσιο του πανεπιστημίου μας, το οποίο έχει καταπληκτικές στιγμές αυτή τη στιγμή, θύμιζα χθες όταν βγήκαμε με τον εφηνιδιασμό της πρώτης αντίδρασης. Ήμουνα στην Κρήτη, κύριε Παπαδάκη. Τα πανεπιστήμια εκεί ετοιμάζονται για μεγάλα πράγματα ή κάνουν ήδη μεγάλα πράγματα. Το διάβασα, κύριε Καθηγητή. Τα διάβασα για το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Στο μεταπτυχιακό του ορυκτού βλούτου. Δεν είναι όλα ιδανικά στον χώρο της παιδείας, κύριε Υπουργέ. Είναι ξένους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ θετικό. Που έχουν κάνει αίτηση για 20 θέσεις. Εγώ άλλο ήθελα να σας πω. Είναι θετικά όλα αυτά. Είναι θετικά. Έχουμε επίσης και την υποχρέωση να φυλάξουμε την Αθήνα. Βεβαίως. Να διαφυλάξουμε την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό. Βεβαίως. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν να είμαστε όλοι συντεταγμένοι και ξαναλέω. Ο διάλογος και είναι. Τώρα μπερδεύουμε κάποια πράγματα, βέβαια. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ. Η κινητοποίηση είναι ζωογόνος δύναμη της δημοκρατίας. Αλλά. Κύριε Υπουργέ. Η συμπεριφορά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να τελειώσει. Και αυτή τη στιγμή. Από όλες τις πλευρές. Ακούστε με. Από όλες τις πλευρές. Τώρα μιλάτε σωστά. Από όλες τις πλευρές. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ο κύριος Πρίτανης έχει δίκιο. Η δική του πρόσκληση, συμμετοχή του στο διάλογο, αλλά με τρόπο συντεταγμένο να μπουν κάποιοι εκπρόσωποι, να μπουν τις απόψεις. Εγώ θέλω να σας πω κάτι είναι άλλο, κύριε Καθηγητή. Είναι το νόκιμο μέσο. Δεν μου λέτε, μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Χρησιμοποιήθηκαν οι φοιτητές από τους καθηγητές, από ορισμένους καθηγητές. Κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, γιατί είσαστε και. Αφήστε με να πω μια φράση ακόμη. Ναι. Αλλά να ακουστούν όμως και αυτά. Γιατί όταν τους χρησιμοποιούσαν για να εκλεγούν. Στη δημοκρατία πρέπει να ακούγονται όλα. Βεβαίως. Όλες οι απόψεις. Βεβαίως. Άρα, βεβαίως. Αυτό που λέει ο κ. Φορτσάκης. Να μπουν μέσα στην αίθουσα. Να πούν την άποψή τους. Εκπρόσωποι τους. Αλλά όχι αυτή η κατάσταση. Συμφωνώ είναι μαζί σας. Ήταν απαράδεκτη. Αλλά σας λέω, μήπως χρειάζεται ένας τρόπος για να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Μήπως χρειάζονται και επιβάλλονται άλλες διαδικασίες. Από το να οξύνεται η κατάσταση με ακραίες εκδηλώσεις απαράδεκτες από την πλευρά των φοιτητών, αλλά και μία συμπεριφορά από την άλλη που δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο που έχει την τριπλάσια ηλικία από αυτούς, οι οποίοι έχουν αίμα που κυλάει μέσα του ζεστό. Να μου πεις και τι θες να κάνουμε, Παδάκι, να του χαϊδέψει το κεφάλι. Όχι. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορέσει να έρθει συνεννόηση με έναν νέο άνθρωπο. Εάν πολλώσουμε την κατάσταση και παραμείνει πολλωμένη, κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι δεν θα εκτονωθεί. Η κατάσταση, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να εκτονωθεί και θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με τη λογική ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου. Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε ένα κράτος που έχει νόμους
Είμαστε ένα κράτος που δεν είναι ο δημόσιος χώρος σπίτι του καθενός και της καθεμιάς. Έχει νόμους που δεν εφαρμόζονται για όλους όμως. Προσέξτε. Δεν θα γενικεύσουμε τη συζήτηση επί όλων των θεμάτων. Στηρίζουμε τον κύριο Πρίτανη, ως Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε νόμους οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Ακούστε με. Να σας θυμίσω ότι είπε η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων. Τα θυμάμαι όλα, δεν χρειάζεται να μου θυμίσετε. Χτες έκανα ανακοίνωση. Αφήστε να κλείσουμε ένα θέμα και να μην τα αφήσουμε ανοιχτό. Η λογική του όλοι έχουν δίκιο δεν είναι σωστή λογική. Εγώ δεν είπα όχι αυτό. Μοιράζω τις ευθύνες, μοιράζω. Δεν είπα αυτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν είπα ότι έχουν όλοι δίκιο. Δεν είναι πολιτική. Βεβαίως, εγώ δεν είπα ότι έχουν όλοι δίκιο. Αλλά πρέπει να αναλογιστείτε κι εσείς τις ευθύνες σας, όχι εσείς προσωπικά. Όλα τα αναλογιζόμαστε και το κάνουμε αυτό με ιδιαίτερη ευκολία. Να σας πω, όχι. Κάποιοι δεν το έχουν κάνει. Κάποιοι δεν το έχουν ξεχάσει. Είναι δύσκολο, κύριε Παπαδάκη, να αναλογιστεί κανείς τις ευθύνες του. Και οι ευθύνες εδώ πέρα, προκειμένου, καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα. Δεν μου λέτε το καθηγητικό κατεστημένο, ένα μέρος του καθηγητικού κατεστημένου. Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, όχι, θέλω να μου απαντήσετε. Θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Ένα μέρος του καθηγητικού κατεστημένου που χρησιμοποίησε φοιτητές για επιστημονικά συγγράμματα, για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουν να ανέβουν στην κλίμακα της ιεραρχίας στο πανεπιστήμιο, δεν έχουν ευθύνες. Δεν τα είχαν κάνει πλακάκια με κάποιες φοιτητικές παρατάξεις προκειμένου να εκτοπίσει τον Γιώργο και να έρθει ο Νίκος. Τα ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδάκη, θέλετε τώρα, με καλέσατε για να κάνουμε ανασκόπηση του πρόσφατου ή του παρακολουθού παρελθόντος. Μα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όμως ως Υπουργός Παιδείας, κύριε Υπουργέ. Προσπαθώ να σας πω τι πρέπει να γίνει τώρα. Έτσι. Αυτό κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι λέτε κάνοντας παρελθόν. Εμείς πρέπει να κάνουμε παρόν και μέλλον. Το πρόσφατο παρελθόν. Να κάνουμε παρόν και μέλλον και για να μην θεωρητικολογούμε, καταλήγω στο εξής. Ναι στον διάλογο. Οπωσδήποτε, και είχε δίκιο ο κ. Φορτσάκης, με έναν τρόπο συντεταγμένο, δηλαδή αντιπροσώπευσης, φοιτητές που πουν τις απόψεις τους για τα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προκειμένου για τα θέματα ασφάλειας της Βρετανίας. Τρίτον, δεν μπορεί κανείς να διακόπτει συνεδριάσεις οργάνων. Δεν μπορεί να παραβιάζει τον νόμο επειδή έτσι θέλει. Δεν μπορεί να θεωρεί το σπίτι του ότι είναι το σπίτι του ο δημόσιος χώρος. Και για να καταλήξουμε, αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει, κύριε Παπαδάκη. Και πρέπει να σταματήσει, επειδή εδώ υπάρχει δημοκρατία και πρέπει να λειτουργήσει η δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορούμε να κάνουμε ανάλυση στη θέση της πράξης. Κύριε Υπουργέ, έγινε σαφέ. Έγινε κατάληξη. Συμφωνεί ο κύριος Υπουργός με την απειλή. Είναι ο κύριος Χουντής, μια παρέμβαση για σας άκουγε. Καλημέρα, κύριε Λοδέρδο. Καλημέρα, κύριε Χουντίου. Καλημέρα. Συμφωνείτε τώρα γιατί. Για να δείξω εγώ, είναι πολύ δυσάρεστο να μιλάω από το τηλέφωνο. Εντάξει, εγώ μια ερώτηση σας κάνω. Μια παρέμβαση μόνο δεν θα κάνει. Επειδή μας έδειξε το πλάνο για να μείνετε. Συμφωνείτε με την απειλή του κυρίου Φορτσάκη ότι θα κάνει μηνύσεις στους φοιτητές για αυτά που έγιναν χτες. Αυτό θέλω να πω. Είναι αυτό είναι που θα αντιμετωπίσει. Κύριε Χουντή, επειδή γνωριζόμαστε, θα πρέπει να γίνει η συνήθιση να συνεδριάσει, το να μπορέσει ένα όργανο να συνεδριάσει. Καταλήξαμε να το θεωρούμε στην Ελλάδα νίκη. Θα πρέπει να συνεδριάσει η σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω πότε έβαλε τη συνεδρίαση, νομίζω σήμερα. Σάββατο. Θα πρέπει να γίνει η συνεδρίαση αυτή και να πάρουν τις αποφάσεις τους για όποια θέματα έχουν ημερήσει για διάταξη. Θα πρέπει να δούμε, εγώ το είπα και χθες αυτό, θα πρέπει να δούμε σε μια συζήτηση. Εγώ ένα λιπενιγμό κάνω αυτή τη στιγμή, δεν έχω άποψη ότι εισηγούμε κάτι. Θα πρέπει να ξαναδούμε τη φοιτητική συμμετοχή. Αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να δούμε ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου είδους ενέργειες και θα πρέπει ο νόμος να εφαρμοστεί. Συμφωνώ με τον κύριο Φορτσάκη. Και πρέπει δηλαδή να γίνουν μηνύσεις. Αυτό τέλος, ό,τι ο νόμος ορίζει. Ορίστε. Αυτή η κατάσταση ότι όπου βλέπω φως ανοίγω την πόρτα και μπαίνω, κλειδώνω ποιον θέλω μέσα, βγαίνω, μπαίνω όποτε ώρα θέλω. Δεν μπορεί να είναι κατάσταση που αφορά το ελληνικό. Είναι κρίσιμες εποχές, κύριε Υπουργέ. Είναι κρίσιμες οι εποχές που ζούμε. Και όταν λέμε κάτι για ένα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ήταν απαράδεκτη. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Ήταν απαράδεκτη και η εικόνα των φοιτητών. Απαράδεκτη. Εγώ δεν χαρίζομαι σε κανένα. Αλλά προσέξτε. Όλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο και να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Για παράδειγμα, είπα κάτι άλλο. Θα μου πείτε, μην μου το γενικεύεις, θα το γενικεύσω. Όλοι εχθές βγαίνανε και μιλάγανε για 5.000 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μεγάλες καταθέσεις. Αν δεν δικαιολογούνται, να μπουν μέσα και να τους πάρουν και τα σπίτια. Για τα πόθεν αίσχυες των πολιτικών, έχει επιτραπεί το άνοιγμα των λογαριασμών τους. Για να ξέρουμε, όχι. Για να ελέγξουν. Οι ορκωτοί λογιστές δεν έκαναν έλεγχο. Οι ορκωτοί λογιστές είπαν ότι δεν τους επιτράπει να ανοίξουν λογαριασμούς. Συνέκραν καταθέσεις και. Άρα λοιπόν έχουμε. Για έναν ο οποίος ήταν γιατρός και τα έπαιρνε. Δεν ισχύει αυτό.
Έτσι είπανε οι συλλογιστές. Έτσι, έτσι μας είπανε οι συλλογιστές. Πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς, μπορούν να ανοίξουν και λογαριασμούς. Τώρα θα γίνει αυτό. Καταρχάς το έχουμε δηλώσει μόνοι μας. Τώρα θα γίνει αυτό. Που λέμε ότι τώρα θα γίνει μπορούμε αυτό. Να ανοίξουν, να ανοιχτούν λογαριασμοί. Ναι, και τα δηλώσεις. Για να ελεγχτούν οι λογαριασμοί. Δεν έχουν ελεγχτεί μέχρι στιγμής. Η προέλευση των χρημάτων. Αν υπάρχουν δείξεις, να αποχαιρετήσουμε τον Υπουργό Παιδείας.